Το μικρόφωνο κοντά. Πείτε μας τι σας αντιπρότεινε η αντιπροσωπεία του Super League, αν εμείνετε εσείς στις θέσεις σας, αν έχουμε κάποια εξέλιξη σχετικά με το maximum φίλων φιλάθων. Πρώτα απ' όλα, η υγειονομική κατάσταση της χώρας μας υποχρέωσε να πάρουμε κάποια περιοριστικά μέτρα που έχουμε αντίληψη. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία, ειδικώς στη λειτουργία του ποδοσφαίρου και του Super League, γιατί εκεί πέρα είναι και τα πιο μαζικά φτηνά. Και έχουμε αντίληψη ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ως προς τη λειτουργία. Αυτό το οποίο συζητήσαμε είναι ότι από την πλευρά της κυβέρνησης θα εφαρμοστεί υπουργική απόφαση για αυτό το πρώτο 15ήμερο που υπάρχει, διότι παρακολουθούμε κυρίαρχα την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας. Ωστόσο, επειδή υπήρξαν και συγκεκριμένες προτάσεις από τη Super League για τρόπο λειτουργίας πρωτοκόλλου που θα τηρούνται και τα μέτρα και παράλληλα θα μπορεί να λειτουργήσει και όσο το δυνατόν πιο ομαλή η διαδικασία του πρωταθλήματος, από την πλευρά μου δεσμεύτηκα ότι αυτές τις προτάσεις θα τις πάρουμε το επόμενο διάστημα να τις επεξεργαστούμε μαζί με το συναρμόδιο υφυπουργό τον Λευτέρη τον Αυγενάκη, προκειμένου να υπάρξει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και αν το επιτρέπει η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας εκείνο το διάστημα, η βούλησή μας είναι να ξανανοίξουν τα γήπεδα με τρόπο που θα προστατεύεται και η δημόσια υγεία, αλλά αντίστοιχα θα μπορεί να λειτουργεί και η διαδικασία του πρωταθλήματος. Θεωρούμε λοιπόν ότι και οι φύλαθλοι πρέπει να κάνουν μια υπομονή αυτό το 15ήμερο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η εικόνα της χώρας στο επιδημιολογικό επίπεδο, αλλά πράγματι υπάρχουν θετικές προσεγγίσεις από τη Λίγκα ότι μπορεί να εφαρμοστεί ένα πρωτόκολλο και για εμβολιασμένους και η μετήρηση των υγειονομικών μέτρων και με συγκεκριμένες χωρητικότητες που θα είναι πιο ρεαλιστικό. Περιμένουμε τη συγκεκριμένη πρόταση από τη Λίγκα. Θα γίνουν οι παρατηρήσεις και σίγουρα μέσα σε αυτό το 15ήμερο που υπάρχει θα τα επεξεργαστούμε. Αλλά για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, από την πλευρά της κυβέρνησης σε αυτό το πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων των περιοριστικών δεν θα υπάρξει αλλαγή. Αλλά εξετάζουμε στο βαθμό που το επιτρέπει η επιδημιολογική εικόνα της χώρας να υπάρξει για το αμέσως επόμενο διάστημα. Μετά τις 16 δηλαδή. Ναι, ναι. Ενδεχομένως να υπάρξει αλλαγή βάσει της κατάστασης και επειδή συζητήσαμε εκτενώς, θεωρώ ότι η Λίγκα έχει ένα πλαίσιο ρεαλιστικών προτάσεων. Μπορείτε να μας δώσετε μια άλλη? Θα τα δούμε όλα αυτά όταν έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο.